Πάμε γρήγορα στον Ανδρέα Καραγιάννη και στο Εκκλησία Online να μάθουμε λίγο τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του πατέρα Αντωνίου και την Κιβωτό. Γιατί υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι βρέθηκαν σακούλες με μετρητά και κοσμήματα στην Κιβωτό. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ναι, κοιτάξτε, είδε το φως δημοσιότητα σήμερα ένα ρεπορτάζ από το Φρίξο Δρακοντίδη στο πρώτο θέμα, το οποίο μιλάει για τη Μαλφή, για χρήματα, για φον μπιζού, για έτσι, κοσμήματα που βρέθηκαν και ακόμα βρίσκονται στην Κιβωτό του κόσμου, εννοώντας βεβαίως τις δομές εδώ στην Αθήνα, δηλαδή τον Κολωνό. Αυτό πρέπει να πούμε το εξής, γιατί δημιουργείται μια λάθος εικόνα στον κόσμο και μας το έχει πει από την αρχή η πρεσβυτέρα. Τα μόνα τα οποία έχουν βρεθεί είναι 450.000 ευρώ στον τρίτο όροφο της Κιβωτού του κόσμου, όπου διέμενε ο πατήρ Αντώνιος, η γυναίκα του και τα παιδιά του, ναι, τα οποία βρεθήκαν σε ένα χρηματοκιβώτιο. Τα λεφτά αυτά δεν βρέθηκαν επειδή μπήκε η αρχή οικονομικού εγκλήματος από μόνη της. Τα έδωσαν οι ίδιοι, τα παρέδωσαν. Και ένα χρόνο τώρα που τα έχουν παραδώσει τα λεφτά αυτά, δεν έχει ασκηθεί καμία απολύτως ποινική δίωξη. Άλλο τελεία. Εδώ θα, το ρεπορτάζ μας λέει, ο Πάνος Τζίβας λέει κάτι άλλο. Ναι, και βλέπουμε τη σακούλα με τα λεφτά. Γιατί αναφέρατε το όνομα του συναδέλφου. Τι λέει το ρεπορτάζ? Το ρεπορτάζ λοιπόν του κυρίου Δρακοντίδη, αγαπητέ μου Ανδρέα, λέει ότι βρέθηκαν δύο νάιλον σακούλες. Η μία μάλιστα βρέθηκε μέσα σε τουαλέτα, παρακαλώ. Πολύ καλά συσκευασμένη, σε νάιλον συσκευασμένη, με καταμετρημένα 100.000 ευρώ και βρέθηκαν και άλλα 100.000 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν αυτά, παρακαλώ, που μέσα σε ένα πρόσχωμα το οποίο υπήρχε σε ταβάνι, σε δομή όπου υπάρχει όντως στην Αθήνα. Αυτά είπε ο κύριος Δρακοντίδης. Για να λέμε για το ρεπορτάζ. Να καλησπέρισουμε και αλλού τον κύριο Κατσικαλούδη, τον γνωστό ηθοποιό. Και ξέρετε τη γνώμη μου για τον πατέρα Αντώνιο, τη σέβομαι, αλλά για άλλα ποσά μιλάμε εδώ. 200.000 κοσμήματα, η πρεσβυτέρα έχει αποδείξει ότι είναι φον μπιζού. Δεν είναι καν κανονικά κοσμήματα. Αλλά να πούμε κάτι παραπέρα. Εκεί έμενε η οικογένεια. Φον μπιζού 100.000 ευρώ. Γιατί γράφεται η αξία των κοσμημάτων? Ναι, ναι. Γράφεται η αξία των κοσμημάτων, ότι είναι 100.000 ευρώ. Συγκεκριμένα. Γι' αυτά εδώ που βλέπουμε. Αυτά που τα φομπιζού που είπε ο κύριος Καραγιάννης. Είναι 100.000 ευρώ. Και ξαναλέω, βρέθηκαν σε κρύπτη. Όπως βρέθηκαν μέσα σε τουαλέτα, σε καζανάκι. Ανδρέα, εσύ έλεγε για κάποια. Εσύ έλεγε, μισό λεπτό. Ο Ανδρέας προηγουμένως έλεγε για κάποια άλλα που βρέθηκαν σε χρηματοκιβώτιο, σωστά? Θα σας πω. Η θέση, εγώ σας λέω ποια είναι η θέση επίσημα του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας. Η θέση τους είναι ότι τα μόνα λεφτά τα οποία έχουν βρεθεί εδώ και ένα χρόνο είναι 450.000 ευρώ, τα οποία οι ίδιοι έχουν παραδώσει, και τα μόνα κοσμήματα που έχουν βρεθεί είναι κάτι φον μπιζού, κάτι αυτοκίνητα που είχαν βρει και παρουσιάζανε σε διάφορες εκπομπές, δίθεν Καγέν και δίθεν Πολυτελή. Ένα Kia έχει, ένα άλλο αμάξι έχει ο πατήρ Αντώνιος, ένα διαφορετικό, όχι υπερπολυτελές πάντως, ένα καθημερινό όπως όλοι μας. Άρα όλα αυτά με τα κοσμήματα, με τα μετρητά, είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Ανδρέα μου, συγγνώμη τώρα, μην τα αλλώνουμε όλα. Μα αφού η άλλη πλευρά λέει είναι ψέματα. 25 Οκτωβρίου, καθίστε τώρα να βάλουμε τα ρεπορτάζ κάτω. Δεν μπορούμε να παραπλάνουμε τον κόσμο. 25 Οκτωβρίου, πριν από λίγες μέρες, Ανδρέα, 25 Οκτωβρίου, ξαναλέω. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στα κεντρικά γραφεία της Κιβωτού, στο πλαίσιο εκαθάρισης που έγινε στις γυναικείες τουαλέτες του δευτέρου ορόφου, βρέθηκε σαν χαρτοσακούλα η οποία είχε μέσα νάιλον σακούλα με δεσμίδες αποτελούμενες από 200 χαρτονομίσματα, παρακαλώ, αξίας 10.000 ευρώ μόνο στις τουαλέτες. Αυτά δεν αφορούν προσωπικά τον πατέρα Αντώνιο πρώτον. Γι' αυτό λέω ότι το δημοσίευμα είναι παραπιστικό. Ότι το δημοσίευμα είναι παραπιστικό. Ας τον έχουμε να μιλήσει επιτέλους. Μισό λεπτό. Λένε αποκάλυψη για τον πατέρα Αντώνιο. Ο πατήρ Αντώνιος δεν ήταν καν ενεργό μέλος της Κιβωτού πρώτον. Δεύτερον, στο δεύτερο όροφο που αναφέρεται είναι όντως τα γραφεία της Κιβωτού. Το σπίτι του πατέρα Αντώνιου είναι στον τέταρτο όροφο που έμενε με την πρεσβυτέρα. Το ότι βρήκανε μετά από ένα χρόνο τα 100.000 ευρώ, βεβαίως έναν οργανισμό που τζίραρε 15 εκατομμύρια το χρόνο από εισφορές, τα 100.000 δεν είναι τίποτα που βρήκανε. Αυτά λοιπόν, εφόσον ένα μήνα έχουν βρεθεί
και δεν έχει ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη σε κανέναν, σημαίνει ότι δικαιολογούνται όλα. Ότι δηλαδή νομίμως τα παραστατικά που τα έλαβαν οι άνθρωποι εκεί και είναι για έξοδα της κυβωτού, για έξοδα του οργανισμού. Αυτό τεκμαίνεται. Έχετε δει κάποια δίωξη να ασκηθεί? Εγώ ξέρω ότι το πόρισμα Βουλιώτη έχει κατατεθεί στην οικονομική εισαγγελία και ένα χρόνο τώρα δεν υπάρχει ούτε μία δίωξη για οικονομικό αδίκημα. Υπάρχει αδίκημα για ασέλγεια, υπάρχει δίωξη για ασέλγεια, υπάρχει δίωξη για κακοποιητικές συμπεριφορές, για οικονομικά δεν υπάρχει. Απλά προφανώς τώρα αυτά τα οποία βρέθηκαν, σέβομαι την έρευνά σας κύριε Τζίπα, την έρευνα των συναδέλφων. Δεν δικαιώ. Είναι σημαντική αποφάση. Δεν είναι δικαιώ, είναι του κυρίου Δραγκοντίδη το πρώτο θέμα. Διάβασα το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να τα πει η οικονομική εισαγγελία. Μιλάμε για ένα μήνα πριν. Μέχρι τώρα πάντως που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία όχληση σε νομικό επίπεδο σε κανένα από τα πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται για αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Άρα αυτή είναι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, Φίλιππε. Βεβαίως. Βρεθήκαν μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Όχι, όχι σε χρηματοκιβώτιο. Στο καζανάκι. Στο καζανάκι. Και μάλιστα σε σοβατεπίτα, αλλά σοβατεπίτα. Κάποιος άλλος λέει το εξής. Μισό λεπτάκι. Κάποιος άλλος λέει το εξής. Μήπως. Μήπως κάποιος θα τοποθέτησε μετέπειτα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ο πατέρας Αντώνιος δεν είχε πρόσβαση, λένε, στο συγκεκριμένο χώρο. Άρα οποιοδήποτε, λένε άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου και μας έχουν καλέσει, λένε πώς τεκμηριώνεται ότι τα συγκεκριμένα χρήματα και τα κοσμήματα τα έβαλε ο πατέρας Αντώνιος και δεν τα είχε βάλει, αφού πέρασε ένας χρόνος, κάποιος άλλος για να παγιδεύσει τον πατέρα Αντώνιο. Συμφωνούμε εδώ. Είναι ένα σενάριο το οποίο είναι διόλου απίθανο. Βεβαίως χωρίς να αφήνουμε αιχμές για οποιονδήποτε, γιατί ξέρετε, οτιδήποτε συντελείται στην Κιβωτό αυτή τη στιγμή είναι ευθύνη της νέας διοίκησης. Οτιδήποτε συντελείται στην Κιβωτό πριν από ένα χρόνο ήταν ευθύνη της διοίκησης του πατρός Αντωνίου. Άρα, οποιοδήποτε καταμερισμό ευθυνών οφείλει να γίνεται δίκαια. Το εάν βρήκανε στις τουαλέτες ή στο πάτωμα ή στο ταβάνι, στο δεύτερο όροφο, 100.000 ευρώ, μέσα ξαναλέω σε ένα ίδρυμα που κάνει τζίρο 15 εκατομμύρια το χρόνο, είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξουμε. Εάν υπάρχει δηλαδή οσμή μαύρου χρήματος. Εικάζω βέβαια ότι όταν μια οικογένεια αναγκάζεται και εκδιώκεται, όπως η οικογένεια του πατρός Αντωνίου πριν από ένα χρόνο, δεν θα άφηνε λεφτά στην τουαλέτα 100.000 ευρώ, ειδικά τώρα που έχουν παγώσει όλοι οι λογαριασμοί της, δεν έχει να φάει και δανείζεται από φίλους και ζει με τα 1.200 ευρώ το μισθό του ιερέα που παίρνει από την Αρχιεπισκοπή. Εικάζω λοιπόν, αν υπήρχε μαύρο χρήμα, και το ένστικτο επιβίωσης αλλά και το ένστικτο το να μην συλληφθούν, θα τους είχαν οδηγήσει να το πάρουν όπως το γνώριζαν. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα απαντήσουν οι επίσημες αρχές, η αστυνομία μας, η οποία κάνει σωστά τη δουλειά της και θα διελευκανθεί η υπόθεση, φαντάζομαι, μέχρι